Σκέφτηκες ποτέ να αλλάξεις τηλεοπτική στέγη? Γιατί φαντάζομαι θα υπήρξαν προτάσεις. Έχω κάνει ένα δοκιμαστικό σε κάποιο άλλο κανάλι, αλλά δεν ήταν επειδή είναι άλλο κανάλι, ήταν επειδή εγώ δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου. Το μεσταλερό. Ναι. Και γιατί δεν μπορούσε να δεις τον εαυτό σου? Γιατί αν δεν έχει να κάνει με κόνσεπτ φωτογράφησης, δεν με ενδιαφέρει τι φοράς. Πραγματικά. Αρκεί να μην είσαι βαρετός. Οπότε θα ήμουν πολύ μονότονη. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν δεν με ενδιαφέρει κάτι, φαίνεται. Πώς φαίνεται? Φαίνεται στη μούρη μου. Δεν μπορώ να υποκριθώ. Δεν με ενδιαφέρει που πας και τι φοράς. Άμα δεν έχεις το σκουλό να σε φωτογραφίσει, δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν υπάρχει φωτογράφο, στούντιο, κόνσεπτ, βάλε, υπάρχει μια έκφραση. Ανάποδα. Άλλο σαν τηλεθεατής. Κι άλλο όταν εργάζεσαι μέσα σε μια εκπομπή, πρέπει να μπορείς να δεις τον εαυτό σου και να δεις το σχόλιο σου. Πώς τη βλέπεις την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο Shopping Star, επειδή είστε και φίλες? Ναι, ναι, τη λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Το σχόλιο της καταρχήν είναι to the point. Είναι ένα νέο κορίτσι, διαβάζει από μόδα, είναι φασιονίστα, ξέρει τι λέει και είναι πάντα πάρα πολύ ευγενική, πραγματικά. Είναι ευγενικός άνθρωπος γενικότερα και φαίνεται. Σε ενοχλεί αυτή η σύγκριση που υπάρχει με τη Βίκυ Καγιά, επειδή το παρουσίαζε το Shopping Star πριν εκείνη? Δεν έχουμε φιλικές σχέσεις με την Ηλιάνα. Είναι άδικη η σύγκριση με οποιονδήποτε. Πρέπει να σταματήσουμε να συγκρίνουμε τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετική προσωπικότητα. Στο GNTM του χρόνου θα σε δούμε, γιατί υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα επιστρέψει, σωστά? Παιδιά, το ευχάριστο είναι ότι ακούγεται το GNTM. Εμένα το GNTM μου λείπει από την ελληνική τηλεόραση. Τέλος. Οπότε, αν βγει, εγώ θα είμαι εκεί και να το στηρίξω και να το δω και να δουλέψω αναλόγως θα μου πει το κανάλι. Πότε ξεκινάει το First Dates? Σύντομα. Θα το μάθετε από αυτούς που πρέπει να το μάθετε, όχι από μένα. Το Easy Express σου λείπει? Πάρα πολύ. Θα ήθελες να το ξανακάνεις με τον Πέτρο τώρα. Έτσι όπως είμαι ντυμένη, έμπαινε σε μια βαλίτσα και έφευγα για Ασία. Τον εαυτό σου τον χαρακτηρίζεις πλέον παρουσιάστρια? Ποτέ δεν θεωρώ ότι πρέπει να βάλω ταμπέλα. Με ενοχλούν οι ταμπέλες. Θες να μου βάλεις μια ταμπέλα? Είμαι σπασίκλο. Αυτή την ταμπέλα την παίρνω. Τακ! Σπασίκλο. Τακ! Βλέπω και τα νούμερα και τα πάντα. Δηλαδή θέλω οι εκπομπές. Τα ναι, γιατί οι εκπομπές που συνήθως παίρνω μέρος, τις αγαπάω σαν τηλεθεάτρια και θέλω να είμαι καλή σε αυτές.